Με την κατάσταση στο Σουδάν να παραμένει έκρηθμη και την αγωνία για τους εγκλωβισμένους στη Μητρόπολη να εντείνεται, ένας από τους δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν το μεγάλο Σάββατο από την έκρηξη ρουκέτας και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μίλησε στο Open. Πώς είστε? Καλά είμαι. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Έχει ο γιατρός και έχουμε αιμορραγία εδώ, δεν έχει σταματήσει η αιμορραγία και παίρνω τον γιατρό. Άμεση έκκληση για βοήθεια κάνουν οι Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι από το Μεγάλο Σάββατο μέσα στη Μητρόπολη στο Σουδάν. Όπως λένε στο Open, απ' έξω ακούν συνεχώς πυροβολισμούς και εκρήξεις, με τους ίδιους αλλά και τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους εντός του ναού να μην μπορούν να πλησιάσουν ούτε στα παράθυρα. Πυροβολισμοί, πετάνε σφαίρες, πολλές. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί μέχρι τώρα χτυπάνε. Η ψυχολογία μου, να σας πω την αλήθεια, χθες ήταν πάρα πολύ χάλια. Γιατί σκεφτόμουν όλη τη νύχτα πώς θα βγούμε από τη Μητρόπολη. Είμαστε εδώ και άλλα 15 άτομα από την εκκλησία που είχαν έρθει το Σάββατο στις 9:30 το πρωί, εγκλωβισμένοι μέσα στη Μητρόπολη. Οι Έλληνες δεν μπορούν να μετακινηθούν καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστούν θανάσιμα από τις ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες δεν έχουν κοπάσει τις τελευταίες 48 ώρες. Η κατάσταση είναι πολύ χάλια. Πυροβολούν συνέχεια, σταμάτητα, δεν σταματάνε καθόλου. Ναι, ανησυχούμε πάρα πολύ. Το ακούμε τους πυροβολισμούς, το ακούμε μέχρι μέσα, μέχρι μέσα. Οι επικοινωνίες είναι δύσκολες, ενώ δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ρεύμα πλέον στην περιοχή. Δεν περιγράφεται πώς είναι. Δηλαδή δύσκολα. Δεν περιγράφεται με λόγια. Μόνο πυροβολισμούς, όχι πυροβολισμούς, οι πυροβολισμοί είναι το ελάχιστο. Βόμβες, ρουκέτες, ακούτε κι εσείς. Το νερό είναι κομμένο, το ρεύμα κομμένο, το πύλεμε κομμένο, μόνο με προσευχή, με τίποτα άλλο. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να βρεθεί τρόπος για να δοθεί βοήθεια στους Έλληνες. Βασικό μέλημα σε αυτή τη χρονική στιγμή παραμένει η ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν ως αναφέρονται στις χθεσινές σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο Έλληνες τραυματίες βρίσκονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι τούδε δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους Έλληνες τραυματίες. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Σήμερα ήταν χειρότερη από εχθές. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στη Μητρόπολη, Αιθίωπες, Σουδανοί και Ρώσοι πέραν των Ελλήνων, ανησυχούν και για τις προμήθειες που λιγοστεύουν.